Ρυθμίσεις ανάσα για τις υγιείς επιχειρήσεις δρομολογεί η κυβέρνηση. Το νέο πλαίσιο αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι τον Οκτώβριο και να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή εντός του έτους, με στόχο να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε μικρές αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις με εργαλεία που θα επιλέγονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Χρειάζεται μια γενναία απόφαση για να μην καταρρεύσει το σύστημα ολόκληρο για το πώς θα ρυθμιστούν αυτά τα δάνεια. Και γιατί όχι, όταν αυτά τα χρόνια τρέχανε με 10 και 12% επιτόκιο, να έχουμε και ένα κούρεμα. Όταν λοιπόν οι τράπεζες έχουν πάρει 80% δις σε οποιαδήποτε μορφή, θα έπρεπε να έχουν αλλάξει τακτική. Για τις επιχειρήσεις και για την ανάπτυξη είναι απαραίτητο οι τράπεζες να ρίξουν χρήματα σε επιχειρήσεις ώστε να δημιουργηθεί ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να δημιουργηθεί προϊόν για να μπορέσουμε και να εξάγουμε και να κινηθεί η αγορά. Πραγματική οικονομία χρειάζεται ρευστό αυτή τη στιγμή και δυστυχώς δεν κάνουν καμία κίνηση για να βοηθήσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση, το νοικοκυριό. Το θέμα των κόκκινων δανείων αλλά και η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή αρκετών υπουργών της κυβέρνησης και εκπροσώπων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Το ζήτημα το οποίο συζητήθηκε ήταν αφενός μεν τα θέματα που αφορούν συνολικά τον τραπεζικό δανεισμό και τη δυνατότητα των τραπεζών να βοηθήσουν σε αυτή την φάση την ελληνική οικονομία. Και βεβαίως μεταξύ των άλλων συζητήθηκαν και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Νομίζω όμως ότι είναι και ελεγχόμενο και πιστεύω απόλυτα δυνατό να διαχειριστούμε με τρόπο που δεν θα δημιουργήσουμε κανένα κοινωνικό πρόβλημα και θα αντιμετωπιστεί σταδιακά με τρόπο που θα έλεγα κατά τη δική μου άποψη εξαιρετικό, άψογο και συνεπή για την αγορά και την οικονομία. Κυβερνητικές πηγές επεσήμεναν μετά το τέλος της σύσκεψης ότι οι συναντήσεις με τους επικεφαλείς των τραπεζών θα είναι συχνές προκειμένου οι τράπεζες να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας.